έβαλε ο καλός μας ο Θεούλης να μάθουμε και πρέπει να το μάθουμε. Ανεβήκαμε και συνεχίσουμε να ανεβαίνουμε μια ανηφόρα μεγάλη. Πρώτα χωριστήκαμε παρέες με παρέες, φίλοι με φίλους. Χωριστήκαμε συγγενείς, χωριστήκαμε γονείς με παιδιά, διότι πρέπει να προστατευτούμε. Και χωριστήκαμε και στο πιο σπουδαίο χώρο, εδώ που συναπαντιέται ο Θεός με τους ανθρώπους. Εδώ που ενώνεται η γη με τον ουρανό που είναι ο ναός του Θεού. Και όχι μόνο ο ναός του Θεού, είναι και το θυσιαστήριο του Θεού που κάθε Κυριακή εδώ γίνεται η λειτουργία και θυσιάζεται πάλι και πάλι ο ίδιος ο Θεός, ο Χριστός μας. Και σκέφτομαι και λέω, όλες αυτές τις μέρες το σκεφτόμουν και έλεγα, όχι μωρέ, δεν είμαστε χώρια. Εγώ μαζί σας έχω. Εδώ ήμασταν σε κάθε λειτουργία, σε κάθε συνάντηση, σε κάθε προσευχή. Είμαστε μαζί. Διότι όταν λέει προσευχόμαστε στον ίδιο Πατέρα και στον ίδιο Θεό, είμαστε αδέρφια. Και επειδή στη Θεία Λειτουργία πάντα βάζω τις μερίδες όλων σας, τρίβω ψυχουλάκια εκεί μες στο Άγιο Δισκοπότηρο και γεμίζει με τις ψυχές και με τις παρουσίες όλων σας. Και πρέπει για να είμαστε εντάξει στο μάθημα, να μάθουμε όπως τα παιδάκια στο σχολείο συνεχίζουν να μαθαίνουν ακόμα και όταν δεν είναι, λέει, στην τάξη μέσα, να μάθουμε κι εμείς αυτά που μας ζητάει ο Θεός. Και μου κάνει εντύπωση ότι αυτόν τον καιρό κάποιοι πήραν το μάθημα της Επανάστασης. Να φωνάξουμε, να φωνάξουμε, να φωνάξουμε, να φωνάξουμε. Δεν ξέρω τι θα βγει, σε ποιον να φωνάξουμε. Στην αρχαία παράδοση της Παλαιάς Διαθήκης, κάθε φορά που ο λαός του Ισραήλ παραστρατούσε και έχανε το Θεό του και έπεφτε στην ιδωλολατρία, τότε ο Θεός του έστελνε δυσκολίες ή του έστελνε αρρώστιες ή του έστελνε εχθρούς να τον πολεμάνε και να υποφέρει μέσα από αυτές όλες τις κακουχίες. Και όταν βρέθηκε στην έρημο επιστρέφοντας από την Αίγυπτο, στη γη Χαναάν που ήταν η πατρίδα των προγόνων του, που την είχε δώσει δώρο ο Θεός στον Αβραάμ, εκεί πάλι παραστράτησε. Και δέστε τώρα, ενώ είδε πόσο πολύ τον ευλογούσε ο Θεός τον λαό του, του δίνε τη μία ευλογία μετά την άλλη. Η πρώτη ευλογία που του έδωσε, η πρώτη και μεγάλη, ήταν που τον έβγαλε από τη σκλαβιά. Τόσες και τόσες πληγές έδωσε στο Φαραώ, μέχρι να πάρει την απόφαση ο Φαραώ και να πει φύγετε, φύγετε. Δεν αντέχω άλλο τόσα που μου δώσε ο Θεός. Και φτάνουν μπροστά τη μεγάλη, το μέγιστο θαύμα που τώρα μπροστά να γίνεται. Φτάνουν στην Ερυθρά θάλασσα. Θάλασσα ολόκληρη, τεράστια. Και από πίσω να τους κυνηγάνε ο στρατός. Να τους κυνηγάει ο στρατός. Το
των Αιγυπτίων, γιατί σκέφτηκαν μετά τι έκαναν ο Φαραώ που σκέφτηκε που τους έδιωξε και λέει θα πάτε να τους πιάσετε να τους φέρετε πίσω. Και πίσω βλέπαν στην έρημο το στρατό να καλπάζει και μπροστά έβλεπαν τη θάλασσα να μην μπορούν να κάνουν τίποτα και άρχισαν την κρίνια στον Μωυσή. Εδώ θα αφήσουμε τα κοκαλά μας τώρα. Και τότε δίνει στον Αρών την εντολή να χτυπήσουνε με τη ράμφο τη θάλασσα. Και η θάλασσα λέει άνοιξε και έγινε δρόμος τεράστιος και πέρασαν μέσα τρέχοντας. Πίσω όμως έρχονταν ο στρατός και βλέπει το άνοιγμα. Δεν σκέφτηκε καν ο στρατός και η στρατηγή του τι είναι τούτο εδώ, να βλέπει το νερό τείχος από εδώ, τείχος από εκεί. Και όρμηξαν κι αυτοί μέσα στο άνοιγμα. Και τότε τι λένε τα τροπάρια μου. Ήπον κι αναβάτην έριψε τη θάλασσα ερυθρά. Ο συντρίβων πολέμους εν υψηλό βραχίωμη. Του σύντριψε διότι ξαναχτύπησαν τη θάλασσα και ενώθηκε αφού είχαν περάσει και οι τελευταίοι Ισραηλίτες. Και βλέπουν λοιπόν αυτό το θαύμα και βλέπουν στη συνέχεια τους έρχεται η τροφή, το μάνα, τα ορτίκια και κρεατάκι να φάνε. Και όπου δεν έβρισκαν νερό, χτυπούσε ο Αρών την παστούνα του, άνοιγε λέει ποτάμι η θάλασσα και έτρεχε κι ας ήταν μες στην έρημο την ξερή. Και όταν λέει κάποια στιγμή από πάνω τους έκαιγε και τους κατέκαιε ο ήλιος, πάλι προσευχήθηκε ο Αρών, πάλι προσευχήθηκε ο Μωυσής, πάλι προσευχήθηκαν όλοι και ήρθε λέει με φέρι και τους σκέπασε σύννεφο, δροσερό. Και όταν κάποια στιγμή τους τσίπαγαν τα φίδια και πέθαιναν, είπε τότε στο Μωυσή να κάνεις λέει ένα φίδι, το οποίο αν είναι χρυσό, θα το υψώσεις και όποιος τον τσιμπάρει το φίδι θα βλέπει αυτό και θα σώζεται και δεν θα παθαίνει τίποτα. Και όταν μετά ήρθε η ώρα να πάρουν τις 10 εντολές, για ακούστε το αυτό, αυτό ταιριάζει σε εμάς. Ακριβώς, εγώ τουλάχιστον το είδα και τρόμαξα. Δίνει να πάρουμε τις εντολές, λέει ο Μωυσής. 40 μέρες και 40 νύχτες θα κάνετε νηστεία. Και εγώ πήρα την εντολή από το Θεό να ανεβώ πάνω στο όρος και να πάρω τις εντολές του Θεού για να τις τηρούμε και να είμαστε άνθρωποι και παιδιά του Θεού. Και ανεβαίνω ο Μωυσής πάνω. 40 μερούλες έμεινε εκεί πάνω και ενώ έβλεπαν λέει να στράφτει, να φροντά και να κακνίζει η κορυφή του βουνού, τότε τους έβαλε ο διάβολος τον πειρασμό. Πάντα έρχεται ο διαβολάκος, είτε από το ένα αυτή, είτε από το άλλο, λέει και μας παίρνει στον δρόμο τους. Και τι τους είπε? Τι περιμένετε, μωρέ, τι πάντα που βροντάει και αστράφει και καπνίζει. Κάει κι αυτός, πάει, δεν υπάρχει τίποτα, ποιες εντολές και ποιος Θεό. Και τι έκαναν, λέει. Ακούστε τι έκαναν και βάλτε τον εαυτό, όχι βάλτε, να βάλουμε όλοι μας τον εαυτό μας μπροστά. Τι έκαναν. Έδωσαν εντολή να μαζέψουν λέει όλα τα χρυσαφικά που είχαν και να φτιάξουν
ένα άγαλμα χρυσό, ένα μοσχαράκι χρυσό και να πέφτουν όλοι και να το προσκυνάνε, γιατί αυτό ήταν ο Θεός Βααλ, ο ειδωλολάτρης Θεός. Και κατεβαίνει κάποια στιγμή, πεθάνει σαν μία. Και παίρνει χαρούμενο στις πλάκες, στην αγκαλιά, ο Μωυσής. Και κατεβαίνει το βουνό. Και έρχεται, λέει, και τι να δει. Έχει τις πλάκες του Θεού, περιμένει το λαό του να προσκυνήσουν τις πλάκες του Θεού και τις εντολές. Και αυτός τους βρίσκει να κάνουν μετάνοιες στο Θεό Βάλλον και στο Χριστό το Μασχαράκι. Και εντύμωσε, λέει, ακανάκτησε ο Μωυσής, έσπασε τις πλάκες, διέλυσε το άγαλμα, τους έβαλε τις φωνές και τους ζήτησε να ξανακάνουν άλλες 40 μέρες νηστεία, για να ξανανεβεί, αλλά αν λέει ξαναξεχάσουμε το Θεό, τότε θα έρθει και θα μας καταστρέψει τελείως ο Θεό. Μήπως και εμείς προσκυνάμε είδωλα μέσα μας, έξω μαρτύρο μας, όλα αυτά τα χρόνια, μωρέ. Για θυμηθείτε λίγο 10 χρόνια πριν, 15 χρόνια πριν, μήπως, μωρέ, το χρήμα δεν κυνηγήσαμε κι εμείς. Κυνηγήσαμε χρήμα και αυτό το χρήμα που υπήρχε και μας δώσαν και ψεύτικο χρήμα που δεν υπήρχε, βάζαμε υπογραφές δεξιά και αριστερά στις τράπεζες και παίρναμε 50.000 την μια μέρα, 100.000 την άλλη μέρα, 200.000 την άλλη μέρα, ανέβαινε το ποσό, 300.000 την άλλη μέρα και νομίζαμε ότι είχαμε γίνει όλοι αρχοντάδες με το τίποτα. Και είχαμε ξεχάσει το Θεό, την ταπείνωση, την αγάπη, την εκκλησία, τα μυστήρια, την εξομολόγηση, γιατί δεν είχαμε ανάγκη, λέγαμε, κανέναν Θεό. Και ήρθε τώρα και λέει, για να σας δω τώρα, μας έφερε μια κρίση που δεν άντεξε το σύστημα να μαθαίνουν σαν αυτά. Και τώρα μας έφερε και μια αρρώστια και μας λέει, μάθετε γρήγορα το μάθημα, γιατί έχει κι άλλα στο τσουβάλι το Θεός. Τι νομίζετε, μωρέ? Να σας πω και ένα άλλο που μπορεί να μοιάζει με αυτό που μπορεί να μας έρθει το κακό που είναι εκεί στην πόρτα μας απ' έξω. Στην πόρτα μας το κακό. Το άλλο που θα είναι μεγαλύτερο από αυτό που θα κάνουμε τώρα. Για σκεφτείτε, κυρίως οι κυρίες, θα το πείσω να το πω τώρα. Μήπως πριν 5-10 χρόνια είχατε τρελαθεί όλες να βλέπετε τα τουρκικά, τα Σύρια, όλες είχαν τρελαθεί. Όπως σαν παπάς τρεπόμουν να μου λένε όλες, παπά μου, ερωτεύτηκα το Σουλεϊμάν. Ποιον, μωρέ, πού το βρήκες, ποιον Σουλεϊμάν? Εκείνον εκεί στο έργο. Και δώστε να βλέπετε τα έργα και δώστε να βλέπετε. Ωραία λοιπόν, θέλετε να το κάνει ο Θεός το επόμενο βήμα? Αφού είδατε τόσα τουρκικά και αφού μάθατε και τα τουρκικά, να είμαστε τον Τούρκο, να συνεννοούμαστε. Έτοιμος είναι, να έτσι εκεί. Έτοιμος, λέει. Και αυτός το ίδιο λέει. Μάθετε το μάθημά σας, λέει. Μάθετε το μάθημά σας. Και να σας πω από εκεί τι καλό θα βγει. Όταν θα πέσουν οι κουρτίνες που τα κρύβουν, θα βρούμε Αγίους και Μάρτυρες μέσα στην Καπαδοκία, στον Πόντο, στη Μικρά Ασία, στην Κωνσταντινούπολη, όσους δεν μπορούμε να φανταστούμε. Πάω και λειτουργάω στον Αγιώργη τον Κουδουνά και είχε 300-400 χιλιάδες πιστοί απ' έξω.
έτσι τους λένε αυτοί. Και έρχονται και πάνε στον Αγιώργη και κάνουν μετάλλες και κοπανάνε το κεφάλι τους στις πέτρες, στα μάρμαρα κάτω. Και ζητάνε από εμάς τους παπάντες, δίνουν τάματα, δίνουν ελάρια για τα καντήλια. Ζητάνε από εμάς, το έκανα να σας λέω κάτι που άκουσα. Ευλόγαμε παπά. Και λέω, τι γίνεται μωρέ. Κανένας δικός μας και καμιά δικιά μας πριν 10 χρόνια δεν έλεγε ευλόγαμε παπά. Αυτοί το λένε, ευλόγαμε παπά. Και όταν εγώ το απόγευμα ξεκίνησα να φεύγω και έφυγα με τα ράσα. Με βρίσκαν στον δρόμο που αυτοί ανεβαίναν. Πού πας, παπά, εγώ πάω στην εκκλησιά σου. Πού πάω. Εγώ πάω στην εκκλησιά σου. Και μου λέει και τελειώνω. Από εκεί τώρα. Την άλλη Κυριακή, μάλλον, θα έχω εδώ να κοινωνήσω μια οικογένεια που τους βάφτισα εγώ και να τους άμα δείτε με τι κλάμα εξομολογείτε, με τι φως στα μάτια κοινωνάει, λέω και λέω είναι δυνατόν. Και είναι ψηλά η στάμπρο, δεν είναι τίποτα. Α, λέω καμιά, αυτός χαζός είναι και στην ερώτηση. Και κάποια στιγμή που βρέθηκα στην πόλη, ήμουνα εκεί και έμεινα εκεί που έμεινα στο μοναστήρι, ο Νίνα Αρχιεπίσκοπος Αμερικής στον Ιωφόρο, μου λέει, «Παπα Χρήστο, πού θα πας την Κυριακή, να δεις μαζί μου, να πάμε να λειτουργήσουμε, πού θα πας δεσπότη μου, στην έδρα μου, στην πλούσα, 120 χιλιόμετρα από την πόλη. Και πώς πας εκεί, πάω κάθε Κυριακή και λειτουργάω, είναι η μητροπολή μου, και κόσμο, και μάτω». Και μου λέει, αυτή την Κυριακή θα έχουμε εγγένεια της Μητρόπολης. Τι εγγένεια μου, πότε χτίσατε, μέσα στην Τουρκία χτίσατε ναό. Όχι. Ανακαινήσαμε ένα ναό το 10ο αιώνα. Και ποιος τον ανακαίνησε, ρε δεσπότη. Και τι μου λέει. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Προύσης. Μέχρι μου λέει και Αγιοπότηρα και την Μιατά και Ευαγγέλια και εικόνες, τα πάντα θα μου τα πάρουν αυτοί. Και έρχομαι στη Θεσσαλονίκη και το λέω το γεγονός σε κάποιον, δεν πήγα εγώ γιατί έπρεπε να έρθω στην Ευρωδία, και τι μου λέει ο κύριος Ασπασίδης, Δημοτικός Σύμβουλος της Θεσσαλονίκης. Α, παπά, δεν ξέρεις παρακάτω, δεν το ξέρω τότε σχόλες. Ο Δήμαρχος συνοδεύτηκε μαζί μας. Εμείς του τα πήραμε και αυτοί τα πλήρωσαν. Και όταν πήγαμε να τα βάλουμε, ακούστε τώρα γεγονότα μωρέ που φτιάχνει ο Θεός και θα τα φτιάξει σε άλλους λαούς και εμείς θα μείνουμε από όξο. Τι λέει τώρα, πήγαμε λέει σε ένα ναό τεράστιο, πανύψιλο, μεγάλο, παλιό ναό της Παναγίας. Πίσω λέει από την Αγία Τράπεζα, είχαμε κανονίσει να πάμε να βάλουμε τις εικόνες και λούδες. Α, μεγάλα ύψη. Όσα τα βάλουμε πάνω στον Δήμαρχο, του λένε Δήμαρχε, ήρθαμε. Ελληνικότατα ο Δήμαρχος μιλούσε και θέλουν εργάτες κάτι να μας βοηθήσει. Αυτό εγώ λέει. Παίρνετε τους τεχνίτες του, παίρνετε τις σκάλες, παίρνετε αυτά. Και ανεβαίνει τώρα στη σκάλα από μια μεριά, λέει ο Δήμαρχος, ο Τούρκος. Και κρατάει τις εικόνες. Και από την άλλη μεριά ο Φτιάνη και ο Μάστερος θα τις κολλήσει. Και λέει ο Δήμαρχος, αυτό είναι το ωραίο. Βγάλτε με μωρέ καμιά φωτογραφία με την Παναγιά. Τώρα όσοι έρχεστε και εξομολογήσετε συχνά, μπορεί να πετύχατε ή να πετύχετε παιδιά που έρχονται για εξομολόγηση. Και με ρωτάει και ρωτούσαν με μέρα ονόματα. Πώς σας λένε εσάς παιδιά, μια νοσοπόνια ελευθέρνησα έτσι, πραγματικά ελευθέρνησα. Άρχισε να γελάει, παπά εδώ θα πάρεις τώρα, κάτσε λέει να στα πούμε και να κάτσε περισσότερο και μας οργιαστεί. Αφού λέει η Κατερίνα, κόρη της,
αφού λέει Γιώργος ο οδηγός της, αφού λέει το όνομά της ποιο είπα, τι είναι παράξενο, γι' αυτό δεν το λέω, δεν θέλω να ταιριάζω ανθρώπου. Λέει, για το όνομα σε το πάτε σε αυτά τα τρία ονόματα. Και τα τρία ονόματα ήταν μουσουλμανικά. Και λέω, τι έγινε τώρα. Και μου λέει, είμαστε από τους κομμάτους της Σάντης. Οι γονείς μας, οι παππούδες μας, όλοι ήμασταν χριστιανοί. Και εμείς είμαστε βαπτισμένοι, παπά. Γι' αυτό είπαμε να πάρουμε την ευλογία σου, να εξοδολογηθούμε και να κοινωνήσουμε. Αυτά τα μαθήματα να τα βάλουμε μπροστά μας. Ή να πιστέψουμε, ή από εδώ και πέρα θα βασανιζόμαστε. Και αφήστε τις χαζές θεωρίες στο ίντερνετ ότι φταίνε οι άλλοι για την κατάντια μας. Ότι οι άλλοι μας λέγουν την ορθοδοξία μας και την πατρίδα μας. Μόνοι μας την καταργάμε την ορθοδοξία μας. Μόνοι μας την πικραίνουμε την πατρίδα μας. Δεν μας φταίει κανένας από όσο. Ή κι αν μας φταίει, αν εμείς έχουμε την ορθοδοξία και την πατρίδα στην καρδιά μας, ποιος μπορεί να μας την κλέψει. Ποιος. Αυτό το μάθημα είναι.